είναι το εξής. Χρειάζεται άμεσα μια διαφορετική χημεία. Επί της ουσίας το πρόγραμμά μας είναι μια πλήρης και ριζική και ριζοσπαστική αναδιανομή η οποία γίνεται για τα πρώτα 2-3 χρόνια, έτσι ώστε να αποσοβηθεί η εκτεταμένη ανθρωπιστική καταστροφή και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Περί αυτού πρόκειται. Είμαστε στον ΑΔΙΡ, τώρα είμαστε στον ΑΔΙΡ, δεν θα επιστρέψουμε στον ΑΔΙΡ. Η κυβέρνηση και ιδιαίτερα ο κύριος Βενιζέλος, για να είμαι ειλικρινής, λιγότερο ο κύριος Σαμαράς, ομνύουν στη βιωσιμότητα του χρέους. Αυτό είναι και η μεγάλη αυτοπαγίδευση, η οποία την οδηγεί και στα ποσοστά και που έδειξε και η δημοσκόπηση του σταθμού σας. Ναι. Διότι την έχει καταστήσει εδώ και ένα χρόνο, διότι πέρσι τέτοιο καιρό ξανασυζητούσαμε το ίδιο θέμα, περιμένοντας τις γερμανικές εκλογές, αν θυμάστε. Την έχει οδηγήσει σε αυτό το κρίσιμο στρατηγικό ζήτημα, σε μια πλήρη αποδοχή των πιο ακραίων νεοφιλελεύθερων απόψεων σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό και το ραντεβού με την Μέρκελ. Αν θεωρούμε πως η Μέρκελ θα δώσει τη λύση σε αυτό το ζήτημα σε κλίμακα Ευρώπης, δεν εννοώ πως θα δοθεί εν απουσία της, αλλά εννοώ το ποιος θα δώσει τον τόνο. Και εσείς, τη Μέρκελ πήγατε πάρα από πολύ μεγάλο, με τους είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο λάθος. Στους Γερμανούς πάτε κι εσείς. Όχι. Πώς δεν είναι έτσι. Όπως το λέτε, πηγαίνουμε ταυτόχρονα παντού. Δηλαδή, νομίζω διευκρινίστηκε και στη Θεσσαλονίκη ότι εμείς θα μιλήσουμε με τους επίσημους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το νέο συσχετισμό που θα διαμορφωθεί στην Ελλάδα και το νέο συσχετισμό, και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, που διαμορφώνεται και στην Ευρώπη με μικρά βήματα, όχι πολιτικό συσχετισμό δυνάμεων, αλλά κυρίως απόψεων, έτσι όπως και γι' αυτό έγινε και η συνάντηση, από ό,τι κατάλαβα, και στην Γερμανία, του Γιάννη και του Γιώργου του Σταθά, και αυτή η συζήτηση για να διευκρινιστούν. Θα κάτσετε στο τραπέζι. Νομίζω πως είπαμε όχι. Νομίζω πως είπαμε όχι. Δεν έχουμε να καθίσουμε με την Τρόικα. Θα διευκρινιστούν τα θέματα που έχουν σχέση με τα 300 δις που είπε ο Γιουργέν στις προγραμματικές του δηλώσεις σε σχέση με την ανεργία, με τα 400 για την μόχλευση σε σχέση με το τραπεζικό του Ντράκη, με τη συζήτηση που γίνεται στο Ευρωκοινοβούλιο ακριβώς για μια Αμερική χαλάρωση στα όρια, ας πούμε, ή έξω από το Σύμφωνο Σταθερότητας. Δηλαδή, αυτά είναι η καινούργια συζήτηση που γίνεται στην Ευρώπη. Και γίνεται και μέσα από μια πίεση των κοινωνιών. Εκεί λοιπόν, για να έρθω και σε αυτό που είπε στο τέλος ο κ. Λαπαβίτσας, που το είχατε προηγούμενα σε ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μίλησε για μονομερείς ενέργειες. Στην κατακλείδα του. Συμφωνώ απολύτως ως προς το εξής, είναι η γραμμή μας αυτή, ότι προϋπόθεση για να προχωρήσει η χώρα, όχι για να υλοποιηθεί το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο θα ξεκινήσει να υλοποιείται ενώ θα γίνεται για αναδιαπραγμάτευση. Γι' αυτό σας λέω, το έχουμε απεμπλέξει. Προϋπόθεση για να ξεκινήσει η παραγωγική ανασυγκρότηση και να γίνουν τα πολλά και τα ωραία μετά από τα πρώτα μέτρα ανακούφισης του κόσμου, είναι ακριβώς η αποκοπή, η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Αυτό είναι προϋπόθεση. Δηλαδή, δεν συνδέονται όμως αυτά τα δύο, γιατί κοιτάξτε, κύριε Βούτση, τι λέει ένας κόσμος. Εγώ λέει, καταλαβαίνω και την ενίσχυση στους χαμηλοσυνταξιούχους, μπορώ να την καταλάβω. Και την αλλαγή του νόμου για τα ακίνητα, μπορώ επίσης να την καταλάβω. Αλλά να συζητήσουμε. Όπως και τα συσίτια και τα κόμματα. Ναι, προφανώς, ό,τι έχει σχέση με την ανθρωπιστική κρίση μπορεί να τα καταλάβει. Υπάρχουν δύο-τρία όμως κομμάτια που συνδέονται άμεσα με τη συζήτηση για το χρέος. Κομμάτια εννοώ χρήματα. Κατώτερος μισθός, παραδείγματος χάρη. Όχι, αφήστε, ούτε καν αυτό. Η 13η σύνταξη. Η συζήτηση για το χρέος συνδέεται με την ιστορία του Τουχουσού. Συνδέεται. Η συζήτηση για το χρέος συνδέεται με την αναδιάταξη των πόρων του ΕΣΠΑ. Συνδέεται. Εμείς και για τα δύο έχουμε σαφέστατη θέση ότι δεν συνδέεται. Ναι. Και, για μένα, όχι, ένα λεπτό. Όχι, να το διευκρινίσουμε. Για μένα το ζήτημα των 11 δις του Τουχουσού, χθες γίνανε δηλώσεις από αρμόδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είπε ότι πράγματι είναι θέμα της ελληνικής κυβέρνησης το τι θα κάνει αυτά τα χρήματα, βεβαίως κάτω από την κρίση και τη δαμόκλεια σπάθη σε τελευταία ανάλυση αυτών των. Αλλά είναι δικαίωμά μας. Δεν είναι πως δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά, διότι έχουν μπει, έχουν προσθεθεί στο χρέος. Όπως επίσης και για τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, εάν δείτε μέχρι τώρα, από το προηγούμενο πρόγραμμα μέχρι τώρα,
πόσες και ποιες κυρίως αλλαγές και σε ποια κατεύθυνση. Με συνεννόηση όμως. Έχετε γίνει. Κύριε Βούτση, να βάλουμε μια ταινία. Η συνεννόηση προϋποθέτει. Κάνουμε μια διακοπή να πάμε σε ένα διάλειμμα. Ότι υπάρχει κυρίαρχη κυβέρνηση στην Ελλάδα. Όπως είμαστε, επιστρέφουμε. Μισό λεπτό, ναι.